Πανοσιολογιότατη ηγούμενη, ο πατήρ Χρυσόστομος από τη Μονή Προυσού, παλαιές ιστορίες πάλι χειρογράφων, ο πατήρ Δαμασκηνός επίσης, οσιότατοι πατέρες, οσιότατες αδελφές και μητέρες, κυρίες και κύριοι, μεγάλη χαρά για μένα είναι που βρίσκομαι ξανά στη Σαντορίνη, που με συνδέουν πολλές σχέσεις ιστορίας, ιστορικής έρευνας και αγάπης για το νησί. Θα κάνουμε μια αναδρομή στα χειρόγραφα της Μονής. Αλλά πριν από αυτό, ας μεταφερθούμε στο 1734 στο μοναστήρι της Μονής, του προφήτη Λία. Ανήμερα του προφήτη Λία. Ο μέγας αρχιμανδρίτης της Μεγάλης Εκκλησίας, ο Αζαρίας Τσιγάλας, μετά στο κοινωνικό, μετά τη λειτουργία, εκφωνεί τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας, προσπαθώντας να αναλύσει την ευαγγελική περικοπή που έχει αναγνωστεί την ημέρα αυτή από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Αρχίζει λοιπόν, αυτό είναι το απόσπασμα από το λόγο του Αζαρία Τσιγάλα και λέει το εξής. «Εορτάσαντες και πανηγυρίσαντες επτός και εντύμως κατά το δυνατόν μας την πάσεπτον εορτήν του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου και ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές και δοξολογίες πανηχής δοξάσαντες των επουράνιων όπου μας ηξίωσε και τούτων των χρόνων να συναχθόμεν εδώ εις την Αγίαν Μονήν ταύτην δια να μην αναχωρήσουμε ένα παιδό χωρίς την ως ωφελίας άλλης, μου φαίνεται πως είναι καλόν και ωφέλιμον να υπομείνομεν ακόμη ο λίγον, να εξετάσομεν και να μάθομεν δύο τινά. Πρώτον, διότι ο Χριστός μας δεν ήθελε να κάνει θαύματα στη Ναζαρέτ, και δεύτερον, αν είναι αναγκαίον, να κάνει τινάς καλόν οι συγγενείς του και να τους προτιμά από τους ξένους. Τούτα τα δύο, θέλοντας εγώ να φανερώσω και να υπώ εις την αυθεντίαν σας, με συντομίαν κατά το δυνατόν, προσέχετε καλά να μην απατηθείτε παρακούσαντες κανένα νόημα». Αυτή είναι η αρχή του λόγου του Αζαρία Τσιγάλα στα 1734 στο μοναστήρι του προφήτη Λία ανήμερα στη γιορτή του. Αυτός ο λόγος βρέθηκε ανάμεσα στα πολλά χειρόγραφα που σήμερα σώζονται στη Μονή και που πραγματικά αποτελούν ένα πολυτιμότατο πνευματικό θησαυρό, όχι μονάχα για το μοναστήρι, όχι μονάχα για τη Σαντορίνη, αλλά και για όλο το ελληνικό γένος. Και θα εξηγήσουμε ακριβώς γιατί. Ας έρθουμε τώρα σε κάπως πιο πεζά πράγματα, με την έννοια την εξής, ότι εγώ, συγχωρήστε με για το εγώ, ως προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, έχω την τιμή να διευθύνω ακριβώς αυτό το τμήμα για πολλά χρόνια, με μια πολυετή δραστηριότητα μικροφωτογράφησης χειρογράφων σε όλη την Ελλάδα. Και εδώ τα χειρόγραφα της Μονής του προφήτου Ηλίου είχαν φωτογραφηθεί για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, το 76-77, μία από τις πρώτες αποστολές μικροφωτογράφησης του Παλαιογραφικού Αρχείου. Ο συνάδελφος Ευθύμιος Λίτσας από τότε είχε υποσχεθεί την έκδοση του καταλόγου, αλλά ακόμα την περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά, ο καιρός περνάει, οι ανάγκες είναι διαφορετικές και εδώ και 3 χρόνια με τις ευλογίες του πατρός Δαμασκηνού ξαναφωτογραφήσαμε τα χειρόγραφα βέβαια με την ψηφιακή τεχνολογία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να εκδοθεί λεπτομερέστερα ο κατάλογος αλλά κυρίως να αναδειχθεί η σπουδαιότητα και η σημασία της συλλογής των χειρογράφων αυτών. Βασικά, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα χειρόγραφα σε 2 μεγάλες κατηγορίες. Θα μιλήσουμε και για άλλες μικρότερες κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι τα καθ' αυτό χειρόγραφα βυζαντινής εποχής, που βρίσκονται στο μοναστήρι και τουλάχιστον κάποια από αυτά απηχούν
κάποιες μορφές της Βυζαντινής Σαντορίνης. Κάποια άλλα έχουν μεταφερθεί στο μοναστήρι και έχουν δωρηθεί από προσωπικότητες της Σαντορίνης. Και η άλλη κατηγορία είναι τα χειρόγραφα βιβλία, μαθηματάρια, θα λέγαμε τα σχολικά βιβλία, που και τα θρησκευτικά βιβλία τα οποία χρησιμοποιούσε ο Αζαρίας Τσιγάλας στις θρησκευτικές του ομιλίες και στη διδασκαλία του εδώ στη Σαντορίνη, και μετά τα βιβλία αυτά πέρασαν στα χέρια του Αμβροσίου Γαβαλά, του ανιψιού του, όπως θα δούμε παρακάτω, ο οποίος συνέχισε το διδακτικό του έργο και θα δούμε πώς. Ας έρθουμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία, πολύ γρήγορα, ένα περιδιάβασμα, θα έλεγα, των χειρογράφων, να έχετε μία ιδέα. Το παλαιότερο χειρόγραφο είναι αυτό που έδειξε και ο πατήρ Νικόλαος προηγουμένως. Είναι ένα ευαγγελιστάριο με αυτό το ωραίο αρχικό κόσμημα που μπορούμε να το χρονολογήσουμε λιγάκι στον 11ο αιώνα, πάτερ μου, γιατί μπορούμε να το συνδυάσουμε και με άλλα παρόμοια χειρόγραφα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Θα με συγχωρέσετε να μην σας αναλύω παλαιογραφικά, να μην μπαίνω σε λεπτομέρειες παλαιογραφικές. Το δεύτερο χειρόγραφο είναι επίσης μια περγαμηνή που μπορούμε να τη χρονολογήσουμε μεταξύ του 12ου και 13ου αιώνα. Αν παρατηρήσουμε τη γραφή, θα δούμε ότι προέρχεται από την κεντρική Ελλάδα, δηλαδή το χειρόγραφο αυτό δεν έχει γραφτεί εδώ, αλλά έχει μεταφερθεί από κάποιο κωδικογραφικό εργαστήριο της κεντρικής Ελλάδας. Ενδιαφέρουσα είναι η μικρογραφία μπροστά του Ευαγγελιστού, του Ματθαίου, αλλά και στη συνέχεια υπάρχουν και άλλα ποιόσχημα επίτιτλα. Αλλά το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι το εορτολόγιο, δηλαδή το συναξάριο που υπάρχει στο τέλος κάθε Ευαγγελισταρίου και που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εντοπιστούν ενδεχομένως εορτές Αγίων που ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο στην αγιολογία, να το πω στο εορτολόγιο, στη μελέτη του εορτολογίου. Περνάμε σε ένα άλλο χειρόγραφο, είναι ένα περγαμηνό χειρόγραφο που περιέχει το υπόμνημα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, το υπόμνημα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Εδώ βλέπετε δύο σελίδες. Και στο τέλος υπάρχει ένα κωδικογραφικό σημείωμα, το οποίο δυστυχώς είναι εξίτηλο. Έχει γίνει μια προσπάθεια να διαβαστεί με υπεριώδες φως. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα να αναγνώσουμε το όνομα του κωδικογράφου, που αυτή τη στιγμή με κάποια με κάποια επιφύλαξη πρέπει να είναι κάποιος μοναχός Γεώργιος. Ένα άλλο χειρόγραφο της Βυζαντινής εποχής περιέχει την εκκλησιαστική ιστορία του Θεοδωρή του Κύρου και χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα. Αυτό το βιβλίο υπήρχε στην κατοχή ενός Ιωάννου εκ Μυτιλήνης, που μάλλον το σημείωμά του χρονολογείται το 18ο αιώνα, και πριν από αυτόν το είχε κάποιος Γρηγόριος Ιερομόναχος εκ Βενετίας. Περνάμε στο επόμενο χειρόγραφο, που είναι πάλι περγαμηνό, χρονολογείται το 13ο αιώνα, που περιέχει τον Ιωάννη της Κλίμακος. Και από πλευράς γραφής μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι είναι αυτό που λέμε γραφή μικρασιατικού τύπου ή ανατολική, ελληνική ανατολική γραφή, δηλαδή προέρχεται από τις ανατολικές περιοχές του Βυζαντίου. Ερχόμαστε σε ένα πολύ σπουδαίο χειρόγραφο. Βομβίκινο χαρτί, δηλαδή χαρτί ανατολικό, όπως λέμε αραβικής κατασκευής, και περιέχει του Ευθυμίου Ζιαβινού την ερμηνεία στους ψαλμούς.
είναι ακέφαλο και κολοβό. Η χρονολόγησή του στο 13ο αιώνα είναι ακριβής, δεδομένου ότι η γραφή που έχει τώρα, επειδή είναι πάρα πολύ λεπτή, ίσως οι πατέρες που κάθονται εδώ κοντά μπορούν να παρατηρήσουν καλύτερα, είναι αυτή η ανισοστρόγγυλη γραφή που χρησιμοποιούν οι λόγοι της εποχής του 12ου αιώνα, κυρίως της Τραπεζούντος ή της λεγόμενης Παλαιολογίου Αναγεννήσεως. Στο ένα χειρόγραφο, το υπαρθμόν 7 που βλέπετε εδώ πέρα, είναι ένα πανηγυρικό, δηλαδή περιέχει ομιλίες πατέρων της Εκκλησίας σε διάφορες εορτές. Το συγκεκριμένο χειρόγραφο αρχίζουμε από τον μήνα Ιανουάριο και περιέχει λόγους του Γρηγορίου Θεολόγου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αμφιλοχείου Ικονίου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το χειρόγραφο αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί και εμένα κατά κάποιο τρόπο με συνδέει με το μοναστήρι, εγώ είμαι από την Πάτρα και το χάρισε στον προφήτη Ηλία ο Σαντορινιός, Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, Γεράσιμος, όπως λέει ένα σημείωμά του σε ένα παράφυλλο, που λέει ότι το «Ηγόρασα το παρόν γρόσια πέντε και το αφιέρωσα στον προφήτην Ηλίαν στη Σαντορίνη, διαμνημόσιν νόν μου και διανακάμνουσιν ανάγνωσιν οι πατέρες εις τας αγρυπνίας τους». Ο πατρόν Γεράσιμος. Πάμε παρακάτω στο άλλο, στην άλλη εικόνα που βλέπετε στην ίδια διαφάνεια. Έχουμε ένα επίσης ενδιαφέρον χειρόγραφο που περιέχει το βίο της Οσίας Ευπραξίας, ο οποίος είναι μεταφρασμένος από τον Ιγνάτιο Ιερομόναχο, είναι μεταφρασμένος στην απλοελληνική γλώσσα που λέμε, που είναι μια γλώσσα γνήσια, θα έλεγα, ελληνική του λαού, αλλά λογία, και την οποία δυστυχώς έχουμε παραμελήσει. Επ' αυτού μπορούσαμε να κάνουμε πάρα πολύ συζήτηση, πόσο η γραμματική μας, η νεότερη γραμματική μας, περιφρόνησαν αυτή τη γλώσσα των λογίων πατέρων, των νεωτέρων λογίων πατέρων της Εκκλησίας και μας έφεραν μια γλώσσα τάχα δημοτική, φτιαχτή, ενώ αυτή είναι η πραγματική συνέχεια της βυζαντινής ελληνικής γλώσσας. Περνάμε λοιπόν στην άλλη κατηγορία, χειρόγραφα με τις θείες λειτουργίες. Εδώ έχουμε τρία χειρόγραφα, τα οποία είναι γραμμένα με μια ιδιότυπη γραφή, αυτή που λέμε στη γλώσσα μας, την παλαιογραφική λειτουργική γραφή τύπου Λουκά Μποζέου. Είναι μια επίσημη, μεγαλόπρεπη γραφή. Τα χειρόγραφα είναι διακοσμημένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ το πρώτο που βλέπετε είναι μια θεία λειτουργία και ένα ευχολόγιο που χρονολογείται στις αρχές του 16ου αιώνα. Και από εδώ και κάτω έχουμε ένα άλλο χειρόγραφο με τρεις λειτουργίες του 1654, το οποίο χειρόγραφο διατηρεί και το κωδικογραφικό σημείωμα, το οποίο αναφέρει ότι ετελειώθη η παρούσα λειτουργία διαχειρός του εν ιερομονάχης ελαχής του Λεοντίου του Μακεδονέου, και μετά μας αναφέρει και τη χρονολογία. Και αυτό είναι το σημείωμα του Λεοντίου στο τελευταίο φύλλο, και κάτω δεξιά σας βλέπετε το ίδιο σημείωμα κρυπτογραφημένο με ένα πολύ γνωστό σύστημα κρυπτογραφίας που επικρατεί την εποχή αυτή. Επίσης, ένα άλλο θαυμάσιο χειρόγραφο με λειτουργίες, πάντα με την ίδια γραφή, τη λειτουργική. Και αυτό εδώ επίσης η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου, γραμμένο το 1706 όπως λέει το κωδικογραφικό σημείωμα, τέλος της Θείας Λειτουργίας, 1706, Οκτωβρίου 26, Χίρ Ταπεινού Σάβα Σεκιάρη. Περνάμε σε δύο άλλα χειρόγραφα. Το πρώτο περιέχει, το βλέπετε αριστερά σας, περιέχει γεροντικές διηγήσεις και βίους Αγίων. Και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι τελειώνει η πρώτη ενότητα
Και περνάμε σιγά σιγά στα χειρόγραφα του Αζαρία Τσιγάλα με εκκλησιαστικές ομιλίες, όπως βλέπετε στο δεξιό χειρόγραφο. Είναι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα ο Αζαρίας Τσιγάλας, γιατί πέρα το ότι είναι λόγιος, λογιότατος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αρχαία γλώσσα. Οι ομιλίες του όμως όλες είναι γραμμένες στην απλοελληνική γλώσσα, προσπαθεί να επικοινωνήσει με το λαό της Σαντορίνης, να τον διδάξει, να τον κατηχήσει και βεβαίως να τον προστατεύσει από ποικίλες επιρροές πανταχώθεν προερχόμενες. Ένα άλλο χειρόγραφο ενδιαφέρον μεταξύ της συλλογής είναι αυτό το προσευχητάριο που βλέπετε εδώ πέρα, το οποίο περιέχει περίεργες προσευχές και ευχές παρμένες από πατέρες της Εκκλησίας. Η πρώτη που βλέπετε στην αριστερή σελίδα είναι μία προσευχή, η οποία είναι γραμμένη από τον Πατριάρχη Κύριλλο το Λούκαρη. Και στο τέλος αυτού του χειρογράφου υπάρχει μία επίσης περίεργη ευχή, η οποία ονομάζεται «Ευχή επιασπασμό της Αγίας Ακάνθης, σωζωμένης μέχρι τούδε εν χερσή των Φραγκών». Και όσοι ασχολούνται με τις ευχές, πραγματικά πρέπει να είναι αντικείμενο, φαντάζομαι, έρευνας. Ένα χειρόγραφο, επίσης, που περιέχει την ακολουθία του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ του Εξαγράφων, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, η οποία ακολουθία συνετέθηκε από τον Αναστάσιο τον Γόρδιο, πολύ σπουδαίο λόγιο της εποχής του 17ου αιώνα, 18ου, και αυτό το συγκεκριμένο χειρόγραφο είναι αντίγραφο από την έντυπη έκδοση του 1790 από τη Βενετία. Δίπλα, στην άλλη διαφάνεια, βλέπετε το κωδικογραφικό σημείωμα που μας αναφέρει ότι ο γραφέας του χειρογράφου είναι ένας Παρθένιος ιεροδιάκονος. Έχουμε δύο ακόμα χειρόγραφα που εδώ αυτά εντάσσονται στην κατηγορία των νομικών ή νομοκανονικών χειρογράφων που έχουμε στη Μονή. Το ένα είναι το γνωστό εγχειρίδιο περί συνοικεσίων του Αλεξίου Σπανού. Είναι ένα κείμενο το οποίο είχε ευρύτατη διάδοση, ακριβώς για ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ τους εκκλησιαστικούς νομικούς της εποχής, δηλαδή πώς μπορούν να γίνονται τα συνοικέσια για να αποφευχθούν ενδεχόμενες ενδεχόμενες συγγένειες μεταξύ των νυμφίων. Πολύ σημαντικό, το οποίο ανήκε στον Αρχιεπισκόπο Σαντορίνης Γαβρίλ. Επάνω βλέπετε, στο αριστερό χειρόγραφο, βλέπετε την κτητορική σημείωση του Γαβρίλ Σαντορίνης. Και δίπλα, ένα επίσης σημαντικό χειρόγραφο, θα έλεγα μοναδικό, γιατί είναι μία ανασύνθεση των κανόνων του Βαλσαμόνος και του Ζωναρά, των δύο μεγάλων εξηγητών των Ιερών Κανόνων, οι οποίοι είναι γραμμένοι στην απλοελληνική γλώσσα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή από πλευράς φιλολογικής, και δεν είναι η γνωστή συλλογή της Βακτηρίας Αρχιερέων, που είναι ένα αιώνα νωρίτερα από αυτό το χειρόγραφο, που χρονολογείται το 1768, αλλά είναι μία άρδιν διασκευή των συγγραμμάτων αυτών. Είναι ένα μεγάλο χειρόγραφο και αξίζει τον κόπο να μελετηθεί ιδιαίτερα. Περνάμε σε ένα άλλο χειρόγραφο, το γνωστό νομοκάνονα του Μανουήλ του Μαλαξού. Εδώ, στη μία διαφάνεια, βλέπετε το κωδικογραφικό σημείωμα που μας λέει ότι γράφτηκε εδώ στη Σαντορίνη από έναν Ανανία ιεροδιάκονο, τον Σαντορινίο, το 1722. Και το ενδιαφέρον που έχει αυτό το χειρόγραφο μαζί με ένα άλλο είναι ότι στη βιβλιοδεσία του, δηλαδή στο στήριγμα της βιβλιοδεσίας, αντί όπως γνωρίζουμε για ξύλινες ή χαρτόνινες πινακίδες, ώστε αυτές που καλύπτονται από το δέρμα, αντί γι' αυτό βρέθηκαν φύλλα από ένα
εμπορικό, ίσως φορολογικό κατάστοιχο εδώ κάποιου σπουδαίου έμπορα ενδεχομένως της Σαντορίνης με πάρα πολλά σαντορινιά ονόματα. Και κάτι, ένα άλλο χειρόγραφο το οποίο θα πρέπει να προσέξουν εδώ στη Σαντορίνη, να το εκμεταλλευτούν ιδιαίτερα. Είναι του Νικολάου Σπαθάρη, άρχοντα στη Μολδαβία, η περιγραφή της Κίνας, με πρόλογο του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δοσιθέου. Είναι μια εξαιρετική περιγραφή της Κίνας που έγινε το 1693. Γράφτηκε από τον Νικόλαο Σπαθάρη μετά το ταξίδι που έκανε το 1675 κατά εντολήν του αυτοκράτορα της Ρωσίας Αλεξίου Μιχαήλοβιτς. Γυρίζοντας συνέταξε μια λεπτομερέστατη έκθεση το τι είδε και το τι εντυπώσεις έφερε πίσω από την Κίνα. Έγραψε αρχικά το κείμενο στα ρωσικά, μετά το μετέφρασε στα ελληνικά και το προλόγησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δοσίθεος, ο μεγάλος αυτός Πατριάρχης, ένας, θα έλεγα, Άγιος της Ορθοδοξίας. Και δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα, τώρα που έχουμε τη ανάγκη με τους Κινέζους, να το προβάλαμε για να δείξουμε ακριβώς. Έχει σημασία. Είχαμε επαφή λοιπόν και πρώτερα, όχι τώρα. Βεβαίως, έχει τεράστια σημασία. Βλέπετε ένα ταπεινό και χειρόγραφο. Πόσο ενδιαφέρον υπήρχε για αυτή τη χώρα της από Ανατολής. Και εδώ στη Σαντορίνη, γνωρίζοντας μέσω αυτού του χειρογράφου τι γινόταν στην Κίνα το 1675. Καλό θα ήταν να μεταφραζόταν στα κινέζικα, αλλά και να δημοσιευόταν στα ελληνικά. Λοιπόν, έχετε το υπόψη σας, Πάτερ, να μας κοιμέ. Αυτό είναι και μοναχή επάνω. Ορίστε. Και μοναχή από την Κίνα. Μα γιατί όχι. Βεβαίως, γιατί όχι. Περνάμε σε ένα άλλο χειρόγραφο που πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Βλέπετε, είναι μια μικρή συλλογή, αλλά είναι φοβερά ενδιαφέρουσα συλλογή και πολύ εντυπωσιακή. Αυτό το χειρόγραφο που βλέπετε εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ονειροκριτικό. Ονειροκριτικό εκ των Περσών, Αιγυπτίων και των Ινδών και ταυτόχρονα ένα βροντολόγιο. Επιτρέψτε μου να μην σας εξηγήσω τώρα για το βροντολόγιο. Είναι ένα προγνωστικό των καιρών και των περιποτιών του κόσμου. Γραμμένο το 1666 και είναι πάρα. Και το κείμενο δεν είναι γνωστό, δηλαδή έχουμε και άλλα ονειροκριτικά κείμενα, όπως το περίφημο ονειροκριτικό του Αχμέτ, το οποίο είναι μεταφρασμένο ήδη από την ύστερη Βυζαντινή περίοδο, αλλά αυτό δεν είναι του Αχμέτ. Η γλώσσα είναι η απλοελληνική της εποχής και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εάν δείτε το Α ή το Β ή το Γ, τι πρόκειται να σας συμβεί. Περνάμε τώρα ακόμα πιο συγκεκριμένα στα σχολικά βιβλία που μελετούσαν οι νέοι εδώ στη Σαντορίνη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μέχρι και το πρώτο μισό του 19ου. Διδάσκαλος ο Αζαρίας Τσιγάλας και γραφέας των χειρογράφων αυτών και συνεχιστής του έργου, όπως σας είπα, ο ανιψιός του, ο Αμβρόσιος Γαβαλάς. Μολονότι τα χειρόγραφα αυτά είναι λίγα σε αριθμό, όμως είναι χαρακτηριστικά της ύλης, της σχολικής ύλης που διδάσκονταν τα παιδιά κατά την περίοδο αυτή. Το ακούσαμε και από τον κύριο Καλαμάκη χτες τι διαβάζανε στο Βυζάντιο, τον Όμηρο, τους τραγικούς, τους ρήτορες, τους πατέρες της Εκκλησίας. Αυτή είναι η Ορθοδοξία, αυτός είναι ο Χριστιανισμός, αλληλένδετα και αλληλοερμηνευόμενα, χρησιμοποιώ μία σκέψη του Πατρός Βασιλείου, του πρώην ηγουμένου της Μονής Ιβύρων,
ότι ο χριστιανισμός κατανοείται μέσω του ελληνικού πνεύματος, αλλά και το ελληνικό πνεύμα κατανοείται μέσω του χριστιανισμού. Αυτή είναι η παράδοσή μας, όπου φυσικά πρέπει να σεμνινόμεθα για αυτή την παράδοση και να μην την ξεχνάμε όπως συμβαίνει σήμερα. Αλλά θα δείτε ακριβώς τα παραδείγματα εδώ. Αυτό το χειρόγραφο που βλέπετε είναι σχόλια στα ύστερα αναλυτικά του Αριστοτέλη. Δεν ξέρω κατά πόσο διδάσκεται σήμερα ο Αριστοτέλης στα γυμνάσια μας, αλλά τα παιδιά στα 1700 εδώ πέρα διδάσκονταν το πώς πρέπει να δουλεύει το μυαλό τους. Τα ύστερα αναλυτικά, τι είναι, είναι η λογική. Είναι το πώς πρέπει, δηλαδή αυτό το όργανο που είναι το μυαλό μας, πώς πρέπει να δουλεύει. Πολύ σημαντικό. Και δίπλα, στο ίδιο χειρόγραφο, ο Αριστοτέλης δίπλα στο Μεγάλο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ελληνικός ορθόδοξος χριστιανισμός. Κάτι αντίστοιχο και εδώ. Ένα χειρόγραφο με το περιβοτάνων και φαρμάκων του αετίου του Αμυδινού, ενός σπουδαίου ιατρικού και φαρμακολογικού συγγραφέως των ρωμαϊκών χρόνων, με μεγάλη διάδοση, αναλύεται και διδάσκεται και διαβάζεται εδώ. Και δίπλα ένα άλλο χειρόγραφο, ένα μαθηματάριο όπως λέμε, με τα ποιητικά κείμενα του Γρηγορίου του Νανζαζινού. Χρησιμοποιούμε τον όρο και εμείς μαθηματάριο, παράλληλα με τους μουσικούς, δηλαδή με το μουσικό μαθηματάριο, όπου εμείς, δηλαδή από τη φιλολογική πλευρά, μαθηματάριο λέμε κείμενα, χειρόγραφα που περιέχουν κείμενα της αρχαίας γραμματείας και της πατερικής φιλολογίας, όπου έχουμε το αρχαίο κείμενο, όπως λιγάκι μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, που είναι με παχιά γράμματα, με μεγάλα, κάπως πιο μεγάλα γράμματα, και από πάνω έχουμε μία σειρά συνωνύμων όπου εξηγείται το κείμενο. Και αν εμείς έχουμε προσπαθήσει στο Μορφωτικό Ίδρυμα να κάνουμε διδασκαλία αρχαίων υλικών με βάση αυτό το σύστημα, γιατί τι συμβαίνει. Αυτό το σύστημα βεβαίως εγκαταλείφθηκε από την οθωνική περίοδο και μετά που μας εισήγαγαν το βαβαρικό σύστημα. Εδώ πέρα ο δάσκαλος τι έκανε. Διάβαζε το αρχαίο κείμενο, είτε ήταν Όμηρος, είτε ήταν Ευρυπίδης, Σοφοκλής, λυρικοί ποιητές κτλ. Οι πατέρες της Εκκλησίας και ταυτόχρονα ερμήνευε το κείμενο με μια σειρά συνωνύμων. Οπότε ταυτόχρονα ο μαθητής είχε αντίληψη της αρχαίας γλώσσας και της νέας γλώσσας και επλούτιζε το λεξιλογιό του με λέξεις της νέας γλώσσας, γιατί δεν έχουμε μονάχα προσπάθεια μετάφρασης. Δηλαδή, το λάθος που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τα αρχαία ελληνικά σαν μια ξένη γλώσσα και προσπαθούμε να τα μεταφράσουμε. Δεν γίνεται ποτέ προσπάθεια κατανόησης του αρχαίου κειμένου με τις ίδιες ελληνικές λέξεις που μας δίνει η γλωσσική μας παράδοση. Αυτό λοιπόν εδώ γινόταν. Έχουμε και χειρόγραφα αριθμητικής, χειρόγραφα μαθηματικών. Θα τελειώσω, πάτε μου, λίγα είναι. Έχουμε αριθμητική, επικούριο φιλοσοφία, κοσμογραφία περικρικωτής σφαίρας, δηλαδή το πώς μπορεί κανείς να μελετήσει την υδρόγειο με βάση μιας σφαίρας γεωγραφικής. Έχουμε επίσης ένα εγχειρίδιο αστρονομίας και θα δούμε και άλλο χειρόγραφο αστρονομίας. Έχουμε του Σιμεών Σιθ, ενός βυζαντινού συγγραφέα, όπου ξέρουμε το Περιτροφόν, το γνωστό έργο του Σιθ Περιτροφόν, και εδώ πέρα έχουμε μία σύνοψη των φυσικών που θα πρέπει επίσης να ερευνήσουμε την παράδοση του κειμένου αυτού και μία ουρανογραφία από τον διδάσκαλο Αμβρόσιο Τζιγάλα. Είναι ενδιαφέρον αυτό το χειρόγραφο, γιατί λέει, μας περιγράφει τα 3.443 αστέρια που φαίνονται στον ουρανό, με όλες τις λεπτομέρειες. Και δίπλα είναι ένα χειρόγραφο με παρεκβολές από τη μέλισσα του Αβά Μαξίμου και είναι το σημείωμα αυτό που μας λέει ότι το παρόν αξιόλογων βιβλίων «Ευρύκα μου και τα άλλα, υπάρχει δε μου Αμβροσίου». Ο ίδιος ο Καβαλάς, ίσως για ταπεινοφροσύνη, εδώ πέρα γράφει το όνομά του ως εξής. «Υπάρχει δε μου Αμβροσίου Γκαβάλου,
έχει γεγραμμένο ο Πανοσιότατος θείος μας διδάσκαλος κυρ Αζαρίας Ιεροκήρυξ και Μέγας Αρχιμανδρίτης της του Θεού Μεγάλης Εκκλησίας και η ευχή του να μας φωτίζει. Περνάμε σύντομα σε ένα άλλο χειρόγραφο, τη λεγόμενη θεματογραφία. Ο δάσκαλος, και δεν είναι βέβαια το μοναδικό χειρόγραφο και η Μονή Προυσού έχει αρκετά παρόμοια για να δείτε την έκταση του συστήματος της παιδείας και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, τι γινότανε. Έχουμε το κοινό, το κείμενο εις την κοινή γλώσσα, το οποίο κείμενο μετατρέπεται εις το ελληνικό, δηλαδή στα αρχαία ελληνικά, και το ίδιο κείμενο επίσης μετατρέπεται εις το παθητικό, δηλαδή είναι ενεργητικής φωνής τα ρήματα στο κοινό και όλο το όλο κείμενο μετατρέπεται στο παθητικό. Μπορείτε να φανταστείτε τι γλωσσική και γραμματική παιδεία υπήρχε ή απαιτείτο για να γίνει αυτή η άσκηση. Αυτές είναι λεγόμενες θεματογραφίες. Περνάμε επίσης πάλι σε ένα χειρόγραφο, να πάρετε μια ιδέα με κείμενα του Γρηγορίου Νανζαζινού, ένα μαθηματάριο. Και βέβαια ποτέ δεν λείπει από μια τέτοια συλλογή ο Όμηρος. Ένα χειρόγραφο. Όσοι κάθεστε πιο κοντά και μπορείτε να δείτε καλύτερα, δίπλα τα περιθώρια είναι γεμάτα από σχόλια γραμματικά, ετυμολογικά, πραγματικά. Φανταστείτε, στη σχολή που μας έδινε ο πατήρ Νικόλαος προηγουμένως, κάτω, τα παιδιά, να 1730, 35, 40, 50, 1800, διδάσκονται Όμηρο και την Εκάβη που βλέπετε δίπλα, με αυτό το σύστημα. Και εδώ πέρα το ίδιο χειρόγραφο με την Εκάβη του Ευρυπίδη. Θα άξιζε τον κόπο να γίνει μια εκτενέστερη συζήτηση γιατί, ειδικά, γιατί η Εκάβη του Ευρυπίδη ήταν πάρα πολύ αγαπητή, προσφυλής τραγωδία σε όλη τη Βυζαντινή περίοδο, γιατί εκεί πρόκειται ακριβώς και για ένα μαρτύριο και για την παρησία ενός ο οποίος θυσιάζεται. Θα άξιζε τον κόπο να γίνει μια μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και εδώ πέρα τώρα δύο αποσπάσματα και θα τελειώσω από την ίδια ομιλία που άρχισα του Αζαρία Τσιγάλα για να πάρετε μία γεύση του λόγου. Τι ακουγότανε από αυτόν τον άνθρωπο. Στη μία σελίδα, όπως σας είπα, ο λόγος αυτός αναφέρεται στην ερμηνεία της περικοπής του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που διαβάζεται την ημέρα του προφήτου Ηλίου και ο Τσιγάλας πιο πολύ θέλει να θίξει το θέμα της αφθάδειας και του απερίσκεπτου ζήλου. Και μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει και την περίπτωση του Δαβίδ και του Γολιάθ, πόσο Γολιάθ, έχοντας εμπιστοσύνη στη μεγάλη του δύναμη, χωρίς να υπολογίζει τίποτα, αφήνει το σπαθί του κατά μέρος και πάει, ας πούμε, να τα βάλει με τον Δαβίδ, ο οποίος, ξέρετε την ιστορία, μικρούτσικος κτλ., πώς αυθαδιάζει στην ουσία ο Γολιάθ και λέει τα εξής. «Ακούσατε την κακή στην τόλμη του Γολιάθ. Έβλεπε τον Δαβίδ νεούτσικον, ακαθόπλιστον. Αποφάσισε με την υπερηφάνειά του ότι με μίαν κλωτσάν θέλει τον ρίψει 10 μίλια μακράν ή με μίαν φυσιματίαν να τον πετάξει στον άνεμον ή με ένα φοβερισμό της φωνής του να τον κάνει να ξεψυχήσει. Δεν εβάσα το σπαθί, δια να μην φανεί πως το σπαθί ενίκησε και όχι η ανδρεία του η τολμηρά. Αλλά καταλάβατε τι έπαθε. Τέτοια παθαίνουν οι τολμηροί, οι αποτσιπωμένοι δια να υπό σαντοριναίικα. Ο αποτσιπωμένος άνθρωπος θέλει με τα λόγια του τα λολά και αφθάδι να κάνει και να του κάμουν ό,τι θέλει». Είναι το απόσπασμα αυτό που βλέπετε σημειωμένο με κόκκινες γραμμούλες. Δίπλα προς το τέλος του λόγου του, πάλι επάνω στο ίδιο θέμα, δεν χρησιμοποιεί κάποια παραδείγματα από την πατερική φιλολογία, αλλά χρησιμοποιεί παραδείγματα από την αρχαία ελληνική φιλολογία. Έχει υπόψη του το βίο του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τον Πλούταρχο
Και μιλώντας εκεί για τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου τον Αρχέλαο, για τον βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαο, λέει το εξής. Άξιον, είναι σε ένα εκκλησιαστικό λόγο αυτό βέβαια, έτσι. Άξιον αιωνίας μνήμης είναι εκείνο το έργο όπου έκαμεν ο Αρχέλαος όταν ευρίσκετο εις την Βασιλική Τράπεζα με όλους τους άρχοντας. Επρόσταξε και του έφεραν μπροστά του μίαν κασέλαν όπου είχε γεμάτην από πολύτιμα σκεύη, ασημένια και μαλαματένια. Τα έβγαζαν έξω και τα εθεώρουν και θαυμάζουν το πάντες βλέποντάς τα. Ένα από εκείνα, το πλέον πολύτιμον, ετόλμησε ένας άρχον και το εζήτησε να του το χαρίσει ο βασιλεύς. Ο δε βασιλεύς, πιάνοντάς το εις το χέρι του, το εχάρισε εις τον Ευρυπίδη, τον φιλόσοφον, λέγοντας προς τον άρχοντα εκείνον όπου του το εζήτησε, καθώς λέγει ο Πλούταρχος, «Σι μεν ετήν, ούτως δε λαμβάνειν άξιος, επί και μη ετών». Και συνεχίζει, για να μην σας διαβάσω το υπόλοιπο, ότι εκεί που πρέπει να δίνουμε τις προσφορές μας είναι η Εκκλησία, είναι το μοναστήρι, γιατί ακριβώς αυτό είναι ο πνευματικός μας στόχος που μας προστατεύει και όχι οποιοδήποτε άλλος που μας ζητά. Και τελειώνω με ένα απόφθεγμα του Αμβροσίου Γαβαλά, γραμμένο σε ένα από τα βιβλία του. Τι λέει στους μαθητές του? «Χάριν μη λησμονείς, κακόν μην ενθυμίσαι, δίδε καλόν αντί κακού και ούτως εκδικήσαι». Και ο Αζαρία Τσιγάλας, τελειώνοντας τα χειρόγραφά του, όπως και πολλοί άλλοι κωδικογράφοι, σε όλη τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο, έγραφε «Τέλος του λόγου και το πάντον δοτήρι Θεό χάρις». Εύχομαι σε όλους να ισχύει το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.